Είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Νικολαίδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κάπου είδα ότι τον ονομάσαμε και αίμα τη συγκεκριμένη ή όχι, έκανα λάθος. Όχι. Απλώς είχε εκδοθεί προειδοποίηση από το τμήμα μετεωρολογίας κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μετεωρολογικό Ιστό, ο οποίος φέρει το όνομα αίμα προκειμένου για προειδοποιήσεις ακραίου καιρού. Μάλιστα. Πάντως, χθες η κίτρινη προειδοποίηση δεν βγήκε της μετεωρολογικής, γιατί δεν είχαμε κάτι. Προχθές που άργησε λίγο η κίτρινη προειδοποίηση, είχαμε αυτά που είχαμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εντάξει. Θα μπορούσα να δώσω μία απάντηση όταν ήμουν διευθυντής του τμήματος. Αντιλαμβάνεστε. Τώρα που το βλέπετε απ' έξω. Κοιτάξτε. Η εκτίμηση κινδύνου, αναφερθήκατε προηγουμένως, κυρία Αγαπητού, στην εκτίμηση κινδύνου. Ναι. Η προειδοποίηση αποτελείται από δύο λέξεις, το προ και ειδοποιώ. Δεν σημαίνει ειδοποιώ άμα. Σημαίνει πριν γίνει ειδοποιώ. Έμα, έστω και αν υπάρχει, έστω και αν υπάρχει περιθώριο να μην συμβεί αυτό το οποίο προειδοποιώ. Η προειδοποίηση εκτιμώ ότι πρέπει να βγαίνει όταν υπάρχει ένα ασφαλές ποσοστό. Έχετε όμως απόλυτο δίκιο, εκδόθηκε όταν μεγάλος όγκος των φαινομένων είχαν επηρεάσει την περιοχή της Λεμεσού. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν τόσο απότομο, πιστεύετε, δηλαδή μπορεί να συμβεί, μπορεί να μας πιάσει, να το πω με λίγη υπερβολή, στον ύπνο? Κοιτάξτε, την περιοχή της Κύπρου επηρέαζε, κυρία Αγαπητού, ένα βαρομετρικό χαμηλό, ένα σύστημα χαμηλής πίεσης. Ναι, το λέγαμε και την Παρασκευή. Ναι. Ακριβώς. Με βάση τα προγνωστικά μοντέλα τα οποία είχε διαθέσιμα το τμήμα, εξέδιδε τις προγνώσεις καιρού στις οποίες αναφερόντουσαν τοπικές καταιγίδες κλπ. Ναι, αντί το σύστημα να συμπεριφερθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στα βιβλία, να πέσουν σε αρκετές περιοχές της Κύπρου προχές, να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, είδαμε επιλεκτική συμπεριφορά του συστήματος αυτού να επηρεάζει κυρίως τα νότια και ανατολικά, τα νότια και δυτικά παράλια ακολούθως, και μετά τις 7:30-8 το βράδυ να επηρεάζει την Λευκωσία προς Μεσαωρία, την Ανατολική Κύπρο. Αυτή είναι μια επιλεκτική, είναι πολύ τοπικό το χαρακτηριστικό το οποίο περπάτησε η καταιγίδα, το σύστημα αυτό, επηρεάζοντας την Κύπρο. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Τα συστήματα χάνουν πλέον την ταυτότητά τους και γίνονται πιο επιλεκτικά. Επηρεάζουν μικρές περιοχές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ τα βιβλία λένε ότι τέτοιου είδους συστήματα θα επηρέαζαν μεγαλύτερες περιοχές με ιδιότερη ένταση. Μάλιστα. Και είναι αυτό αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, η οποία στην Κύπρο παρατηρείται από το 1960 και εντέπεν, αλλά φαίνεται ότι οι υποδομές μας ακόμα στηρίζονται στην κλιματολογία πρώτου 1960. Αυτό το λέω για ποιο λόγο. Το λέω για ποιο λόγο. Φαίνεται ότι το σύστημα συλλογής ομβρίων, όπως λειτουργήσε στην Πάφο για παράδειγμα, δεν ήταν σε θέση να παροχετεύσει όλο το νερό της βροχής. Nice. Γι' αυτό και μεγάλο ύψος του νερού, έτσι, κυκλοφορούσε στους δρόμους, λες και οι δρόμοι ήταν χύμαροι. Ναι. Σωστό. Σωστό, θα μας τα πει και ο κύριος Φέδωνος σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Σε...